ένταση. Εμείς τώρα θα πάμε σε διάλειμμα λίγο να συσκεφτούμε με τον εαυτό μας σε σχέση με αυτό. Και θα επιστρέψουμε, σας το υπόσχομαι, καλύτερη, ακόμα πιο λαμπερή, με τον Αλέξανδρο Λιζάρδο, με τον Απόστολο Ρίζο. Θα τραγουδήσουμε, θα μιλήσουμε για κινηματογράφο, έχουμε πολλά. Για ελάτε. Καλώς μου ξαναματάρθατε. Έχουμε εδώ τον Αλέξανδρο Λιζάρδο, που ήρθε μόλις από το Σαν... Ναι. Σεβαστιά. Φεγγάρια και νύχτες τρελές. Πώς είσαι? Είμαι εδώ, στην παρέα σας. Είμαι ο μόνος που δεν έχω βέβαια το συμβολάκι μου σήμερα. Δεν πειράζει, αλλά εσύ αποτελείς πάντα μέρος των κοινοτήτων που φροντίζουν για το κοινό καλό. Οπότε δεν αγχωνόμεθα για το σύμβολο. Θέλω να σε ρωτήσουμε, πού θα μας πας, πού θα μας ταξιδέψεις? Προς το παρόν στο στούντιο της ΣΕΡΤ και ναι, στη συνέχεια θα συνδεθούμε με το Σαν Φρανσίσκο και το υπέροχο φεστιβάλ, το πρώτο ελληνικό φεστιβάλ κινηματογράφου που έγινε στην Καλιφόρνια, το φεστιβάλ ελληνικού κινηματογράφου του Σαν Φρανσίσκο, με τον Κλέωνα Σκούρτη. Έχω τη χαρά και το έχω επισκεφτεί 5 φορές. Κλέωνα. Κλέωνα, μας ακούς? Λέω εγώ. Θα σε ακούω, βεβαίως. Ναι, ναι. Α, τι ωραία. Γεια σου, Κλέωνα μας. Ο Κλέωνας Κούρτης είναι πραγματικά ένας φιλέλληνας, δυναμικός, που έχει καταφέρει. Τώρα, πόσο χρόνια είμαστε, Κλέωνα, είναι 15, 16, 17. 17 χρόνια. 17 γεμάτα λοιπόν χρόνια. 17 χρόνια λοιπόν το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου του Σαν Φρανσίσκο συνδέει τους Έλληνες του εξωτερικού με τον ελληνικό κινηματογράφο και όχι μόνο. Έχοντας επισκεφτεί το Φεστιβάλ αρκετά χρόνια, μπορώ να πω το ότι βλέπουμε και πάρα πολύ κόσμο ο οποίος έρχεται να δει το πώς είναι ο ελληνικός κινηματογράφος, να γνωρίσει το δείγμα της παραγωγής μας κάθε χρόνο. Κλέωνα, πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα του Φεστιβάλ? Αυτή η ιδέα ξεκίνησε πριν 17 χρόνια. Ανήκουμε σε ένα ίδρυμα νεοελληνικών σπουδών που υποστηρίζομαι οικονομικώς του Ινέδρα Καζαντζάκη στο Πανεπιστήμιο του Αγίου Φραγκίσκου. Και θέλαμε να βρούμε έναν τρόπο πώς να μπορούμε οικονομικώς να υποστηρίζουμε την έδρα, αλλά κάπως διαφορετικό και να μπορέσουμε να αναδεικνύουμε την Ελλάδα με ένα ωραίο θετικό τρόπο, εκτός από τους συνηθισμένους τρόπους με τους χορούς κτλ. Και έτσι σκεφτήκαμε να κάνουμε ένα film festival. Και το οργανώσαμε πριν 17 χρόνια. Είχε μεγάλη επιτυχία και το έχουμε συνεχίσει από τότε, κάθε χρόνο γίνεται και καλύτερα νομίζω. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, το λέω τώρα και στους υπόλοιπους εδώ που βρισκόμαστε στην παρέα σας από το Flert, ότι είναι ένα φεστιβάλ που έχει ανθρωπιστικές, πολιτιστικές και εκπαίδευτικές προεκτάσεις, όχι μόνο λόγω της σύνδεσης με την πανεπιστημιακή έδρα που μόλις τώρα μας ανέφερε ο Κλέωνας, αλλά φροντίζει με κάθε τρόπο να προβάλλεται ένα κομμάτι του ελληνισμού προς τα έξω, το οποίο δεν έχει σύνορα, και επίσης οι Έλληνες οι οποίοι το επισκέπτονται να έχουν μια βιωματική εμπειρία που θα τους πάει ένα βήμα παρακάτω. Γιατί δεν είναι μόνο τα βραβεία τα οποία θα μπορέσουν κάποιον να τον προχωρήσουν ένα βήμα πιο κάτω. Όχι, γίνονται συναντήσεις με μεγάλους οργανισμούς, με μεγάλα στούντιο που μπορούν να κάνουν μια ξενάγηση, μια επικοινωνία, να φέρουν ουσιαστικά σε επαφή τον ελληνικό κινηματογράφο με ένα κομμάτι της Αμερικής που είναι πολύ δύσκολο για τους Έλληνες δημιουργούς. Αυτό ίσως είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Φέτος όμως υπάρχει μια καινοτομία, Κλέωνα, την οποία θα την πούμε λόγω της δυσκολίας με τον COVID και με τις συνθήκες που επικρατούν σε όλο τον κόσμο. Αποφασίσατε να κάνετε όχι απλά μια ψηφιακή μεταφορά του φεστιβάλ, αλλά και με δωρεάν δυνατότητα στον κόσμο να το παρακολουθήσει. Μάλιστα, τι κάναμε φέτος? Επειδή αν έχετε παρακολουθήσει εδώ στην Καλιφόρνια, καλά βεβαίως όλο τον κόσμο με το COVID-19, αυτό ήταν 19, ήταν μεγάλο πρόβλημα, αλλά επίσης στην Καλιφόρνια είχαμε και πολλές φωτιές και έτσι σκεφτήκαμε όλα αυτά τα άτομα που μας υποστηρίζουν τόσα χρόνια και μας βοηθάνε και οικονομικώς μας υποστηρίζουν, να μπορέσουμε και εμείς σαν φεστιβάλ να τους δώσουμε κάτι πίσω, να ευχαριστηθούν χωρίς να έχουν να πληρώσουν κάτι. Και έτσι το ανοίξαμε σχεδόν σε όλη την Αμερική, εκτός Νέα Υόρκη. Το ανοίξαμε σε όλους δωρεάν και όλα τα έξοδα δικά μας. Και επιπλέον μαζί με αυτό οργανώσαμε επίσης και ένα drive-in, που με το αυτοκίνητό σου να πας να δεις το έργο, και διαλέξαμε τότε για το top καπί με τη Μελίνα Μερκούρη, για να τιμήσουμε και τη Μελίνα Μερκούρη που ήταν 100 χρόνια από τότε που γεννήθηκε, που είναι και ο χρόνος της εφέτος. Να μιλήσουμε και λίγο για την ομάδα, γιατί όλα αυτό γίνονται μέσα από μια ομάδα. Θα πούμε ότι οι προβολές μέχρι και την προηγούμενη χρονιά
για μεγάλο διάστημα είχαν γίνει σε ένα πολύ σημαντικό ίδρυμα. Ένα ίδρυμα που ουσιαστικά αντί για να υπάρχει η δυνατότητα σε κάποια άτομα τα οποία έχουν κάνει έχουν καταδικαστεί για κάποιες μικρού χρονικού διαστήματος φυλάκιση. Ναι, φυλάκιση. Ναι. Προσπαθούσα να βρω τον πιο... Εγώ όταν ψάχνεις λέξεις, εγώ εδώ είμαι. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ένα υπέροχο ίδρυμα, τον Τελάνση, το οποίο επιτρέπει στους ανθρώπους να βιώσουν καινούργιες γνώσεις και εμπειρίες για να μπορούν να βγουν έξω έχοντας στα χέρια τους ένα καινούριο διαβατήριο. Ουσιαστικά. Εκεί λοιπόν γίνονταν οι προβολές και οι άνθρωποι οι οποίοι μας έκαναν τις προβολές ήταν φυλακισμένοι, οι οποίοι εκπαιδεύονταν στο πώς μπορούν να λειτουργήσουν μια μηχανή προβολής ή έναν κινηματογράφο. Σου και η ανθρωπιστική πλευρά που έλεγες. Κλέωνα, λοιπόν, θα ήθελες να μας πεις λίγο για την ομάδα σου, τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από αυτό το φεστιβάλ. Η ομάδα που έχουμε είναι μια πολύ, πίστεψα ότι είναι μια πάρα πολύ μικρή ομάδα. Είμαστε 5 άτομα. Είναι η Κιβέλη Σόρτ, είναι η Μαρία Νικολακάκης, η Κατρίνα Μαυρουδή Στεκ, η Τατιάνα Δρακάκη και η Αγγελική Καραντζά. Είμαστε 5 άτομα που δουλεύουμε όλοι μας αθυλοκερδώς και γιατί θέλουμε να υποστηρίξουμε αυτό το έργο που κάνουμε, που θέλουμε να προωθήσουμε την Ελλάδα με ένα θετικό τρόπο έξω από την Ελλάδα, να το δει ο κόσμος. Γιατί πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν όλες τις δυσκολίες που έχει η Ελλάδα και ακούνε μόνο τα αρνητικά και εμείς θέλουμε να δείξουμε ότι υπάρχουν πολλά θετικά πράγματα που γίνονται στην Ελλάδα. Η φετινή έκδοση είναι αφιερωμένη και στην μνήμη της μητέρας του, η οποία έφυγε την προηγούμενη χρονιά. Δείξαμε λίγο νωρίτερα κάποια πλάνα. Κλεώνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας και μας έδωσες μία γεύση από το τι θα μπορέσουν οι Έλληνες της Καλιφόρνια να παρακολουθήσουν αυτές τις μέρες. Πώς θα συνδεθούμε λοιπόν με την Καλιφόρνια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ, σελίδα καλλιτέχνης, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για το έργο που επιτελείτε και για όλο αυτό που έχετε κάνει εκεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε που μας βοηθάτε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και για πήγαινε τώρα στο Γέρο του Μωριά. Θα σε πάω στο Γέρο του Μωριά. Λοιπόν, στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι το animation έχει αρχίσει και παίρνει μια εξελικτική πορεία και αυτό είναι ιδιαίτερα χαρούμενο. Το βλέπουμε. Ναι, το ζωντανό παράδειγμα είναι μπροστά σας αυτό ακριβώς. Στο γύψο. Στο γύψο, λοιπόν, έφυγε από το γύψο το animation, το μόνο και μεταφορικά. Και έτσι θα γίνουν κάποιες παραγωγές που έχουν πολύ ενδιαφέρον. Πριν λίγες μέρες ανακοινώθηκε ότι θα γίνει μεγάλου μήκους ταινία με θέμα τον Καραγκιόζη, η οποία μάλιστα έχει βρει ήδη διανομή πριν ολοκληρωθεί. Γνωρίζουμε όμως ότι θα γίνει και ο Γέρος του Μωριά, θα μεταφερθεί λοιπόν ένα μέρος της ελληνικής ιστορίας στη μικρή και στη μεγάλη οθόνη, σε νομίζω 5 ή 6 επεισόδια, αυτό δεν είναι ακόμα τελείως κλειδωμένο, μέρος της ελληνικής ιστορίας, το οποίο μετά θα μεταφερθεί και στη μεγάλη οθόνη. Συναντήσαμε λοιπόν τον σκηνοθέτη, ο οποίος βρίσκεται πίσω από αυτό. Είχαμε μιλήσει και λίγο στην επικοινωνία μας με τον Άσο Βακάλη για αυτό το project, και ο Άσος Βακάλης είναι ένα μέλος αυτής της ομάδας. Ας πάρουμε μια πρώτη γεύση, να δούμε και κάποια πρώτα σχέδια και έτσι θα καταλάβουμε και λίγο τι γίνεται με το animation. Ο Κολοκοτρώνης, ο Γέρος του Μωριά, είναι η πρώτη ελληνική προσπάθεια για να γίνει animation ένα κομμάτι της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας που αφορά τον αρχιστράτηγο της ελληνικής επανάστασης, τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Σκοπός μας και στόχος μας, μαζί με τον Άσο Βακάλη, είναι να μπορέσουμε να κάνουμε μια ταινία μεγάλου μήκους και 5 επεισόδια για την τηλεόραση που θα καλύπτουν όλο το φάσμα της ζωής του Κολοκοτρώνη από τη γέννησή του μέχρι το θάνατό του. Υπάρχει, νομίζω, μια απέχθεια, ίσως και ένας φόβος για τη σύγχρονη ελληνική ιστορία και πώς αυτή θα αποδοθεί. Στη δική μας την περίπτωση, μαζί με τη δημιουργική ομάδα, θέλαμε να αγγίξουμε, μάλλον να αγγίξουμε και να διαφωτίσουμε, να τους κάνουμε να μάθουν περισσότερο την σύγχρονη ελληνική ιστορία με έναν τρόπο άμεσο, εύγλωτο, λιτό και περιεκτικό. Γιατί όλοι ξέρουν για τον Κολοκοτρώνη, κανείς όμως δεν ξέρει πώς άρχισε, γιατί έκανε ό,τι έκανε, ποιος ήταν ο χαρακτήρας του. Και σκεφτήκαμε έναν τρόπο που είναι και ψυχαγωγικός, με μια ιστορία που έχει αρχή, μέση και τέλος, μια ιστορία που είναι συναρπαστική, που είναι, ας πούμε, το μεγάλο θέαμα στον κινηματογράφο, αλλά έχει τη μορφή του animation και των κινούμενων σχεδίων. Για το ποια είναι η κατάσταση του animation στην Ελλάδα, είναι μια ιστορία που πληγώνει. Έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες, από σποραδικές, προσπαθηματικές. Θα θυμάσαι και εσύ ότι πριν από χρόνια με τον Αρχαιούλη είχαμε κατορθώσει να την δουν πάρα πολλοί κόσμος, γιατί έπαιζε με ταινίες μεγάλου μήκους. Δυστυχώς όμως ο νόμος πλαίσιο και τον κινηματογράφο άλλαξε. Δεν υπάρχουν πια ούτε οι επιστροφές, ούτε οι φοροαπαλλαγές και κανείς δεν παίζει μικρού μήκους στους κινηματογράφους.
μερικές φορές δεν παίζει καν και τις μεγάλου μήκους. Είναι ένα πλαίσιο πάρα πολύ δύσκολο. Το animation είναι κοστοβόρο. Θέλει πάρα πολλές εργατόρες, θέλει εξειδικευμένο προσωπικό και εμείς αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε με το Να στο Βακάλι είναι να στήσουμε μια ομάδα η οποία θα κάνει αυτή την ταινία, πρώτα ο Θεός, και τα επεισόδια τα τηλεοπτικά στην Ελλάδα από την αρχή μέχρι το τέλος. Δηλαδή από το pre-production μέχρι το production, το πραγματικό animation δηλαδή, και το post-production. Ο Νάσος Βακάλης είναι ίσως αυτή τη στιγμή ο πιο πολυβραβευμένος Έλληνας animator. Έχει πάνω από 76 διεθνή βραβεία σε διεθνείς διαγωνισμούς για την τελευταία του ταινία Dinner for Few και πάνω από 250 συμμετοχές σε διεθνή φεστιβάλ. Έχει επίσης βραβευτεί με βραβείο Emmy για το animation και έχει εργαστεί σε όλες τις μεγάλες major, σε όλες τις major του Hollywood, δηλαδή από τη Warner Animation μέχρι την DreamWorks. Νομίζω είναι από τους λίγους Έλληνες που πραγματικά μπορούμε να πούμε ότι κάνει καριέρα στο Hollywood εδώ πέρα και 30 χρόνια. Ο Κολοκοτρώνης σαν χαρακτήρας και σαν φυσιογνωμία ήταν, ας το πούμε, κάπως βαρύς χαρακτήρας. Είχε ένα μεγάλο φορτίο να σηκώσει και το σήκωσε με απόλυτη επιτυχία, παρόλο που το ελληνικό έθνος δεν του φέρθηκε και τόσο καλά. Στην ουσία οι Έλληνες πολιτικοί, όχι ο λαός. Εκείνο λοιπόν που νομίζω που διατρέχει όλο το σάρχο κοκαλιά τον Κολοκοτρώνη είναι πώς να ξεπερνάς τις αντικσότητες και όλα τα εμπόδια που υπάρχουν στο δρόμο σου για να φτάσεις στο στόχο σου με οποιοδήποτε τρόπο. Στην ουσία δηλαδή σου δείχνει, αφού τα κατάφερε αυτός με το τίποτα, να απελευθερώσει την Ελλάδα και να την κάνει αυτό που είναι σήμερα, καλός ή κακός, ένα ανεξάρτητο έθνος δηλαδή, θα μπορείς και εσύ στην καθημερινή σου ζωή, αν θέλεις, αυτό είναι το ηθικό δίδαγμα, να ξεπεράσεις όλες τις δυσκολίες. Το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να εστιάσεις εκεί πέρα και να το παλέψεις. Θέλει αγώνα. Αυτό είναι το μήνυμα. Θέλει αγώνα και προσπάθεια. Τι ωραία, όλα θέλουν αγώνα και προσπάθεια. Και πήραμε και μία γεύση από το πόσο αγώνας και προσπάθεια μπορεί να γίνει πράξη. Γιατί είδαμε ένα animatic, ένα απόσπασμα από το animatic, το οποίο μας δείχνει σημαντικά σημεία. Αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι το ότι οι Έλληνες δεν υποστηρίζουμε στην ουσία την ιστορία μας. Δεν την υποστηρίζουμε μέσα από ένα μέσο που θα μπορούσε να είναι ο κινηματογράφος, θα μπορούσε να είναι τα audiobooks, θα μπορούσαν να είναι πάρα πολλοί τρόποι που να περάσει η ουσία της ιστορίας σαν ένα κομμάτι γνώσης και σαν ένα εργαλείο χρήσιμο. Ίσως αυτό που θα γίνει μέσα από το συγκεκριμένο animation να είναι ένα καλό εφαλτήριο για να γίνει μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να μαθαίνουμε απολαυστικά κομμάτια της ιστορίας μας και μέσα από αυτά τα μαθήματά τους. Το μάθαμε από το Hollywood, αν κάποια στιγμή κάνει το Hollywood καμία ταινία στην Ελληνική Επανάσταση. Ναι, από τη Ζήνα, ας πούμε, μάθαμε πολλά. Καλημέρα, καλές νύχτες, καλές νότσες. Και ας ελπίσουμε ότι θα είναι και μια ευκαιρία για τους Έλληνες κομίστες, γιατί έχουμε καταπληκτικούς Έλληνες κομίστες που με απίθανα σχέδια και ιστορίες να αναπτυχθεί ξανά λίγο αυτό το κομμάτι, γιατί έπεσε. Έπεσε αρκετά και θα είναι ωραία να τους ξαναδούμε. Όλα λοιπόν σε ενέργεια και ο κινηματογράφος δίνει το παρόν ακόμα και σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Θα πούμε, είναι λίγο στενάχωρο το ότι όντως οι κλειστοί κινηματογράφοι παραμένουν κλειστοί, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Θα πούμε όμως ότι οι θερινοί κινηματογράφοι έχουν επεκτείνει λίγο τη διάρκεια ζωής τους αυτό το καλοκαίρι. Ευτυχώς οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν. Βλέπουμε όμως εδώ πέρα στο City Drive-In γίνονται ακόμα κάποιες εκδηλώσεις. Μία από αυτές που μάλιστα είχα τη χαρά να συντονίσω και μια κουβέντα η οποία ακολούθησε με τον Ανδρέα Κωνσταντίνου, με την Σοφία Κόκαλη, με την Πινελόπη Τσιλίκα, ήταν για τα 7 χρόνια από την πρώτη προβολή της ταινίας Μικρά Αγγλία, ένας φόρος τιμής στον Παντελή Βούλγαρη. Ένα ερωτηματικό το οποίο μου είχε δημιουργήσει έτσι την απορία και το ενδιαφέρον να βρίσκομαι σε αυτή τη συζήτηση και συνάντηση ήταν το πώς γίνονται τα πράγματα μετά από ένα χρονικό διάστημα να συναντηθούν ξανά οι ίδιοι άνθρωποι και για ποιο λόγο συναντιούνται. Φυσικά συναντιούνται για τον ίδιο τον δημιουργό, για τον Παντελή Βούλγαρη, και το κοινό από κάτω απολαμβάνει την αντίθεση αυτού που βλέπει στην οθόνη με αυτό το οποίο βλέπει πάνω στη σκηνή, αυτά τα ολίγα. Αλέξανδρε Λιζάρδο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ τώρα θα αποχωρήσω μαζί με τον Γιάρκο Δάσκαλο και εσείς θα δείτε στο λεπτό με τον Κώστα Κόκλα που ομιλεί για τη γενεδορία.